Να ζήσεις παππού μας και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Είμαι ο Νέστορας Λομασίνη, χρυσοχώρος. Ξεκίνησα με ένα μικρό μαγαζάκι και τώρα έχω μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Σήμερα γίνομαι 80 χρονών. Και αυτή είναι η οικογένειά μου. Ή όσοι απέμεινε από αυτή. Μπαμπά μου, χρόνια πολλά. Δηλαδή, πώς υπολογίζεις ακόμα? 100. Άλλα 100. Η κόρη μου, η Άντζελα, πιστεύει ότι θα γίνει μεγάλη συγγραφέας. Δεν έχει εκδοθεί τίποτα στο όνομά της. Όμως, υπάρχει μια σουίτα στο γεννήτιο, για καλό και για κακό. Δωρεά της οικογένειας. Παππού, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Πώς σου φαίνεται το καινούριο κόσμημα? Εγώ το σχεδίασα. Ο σκορπιός με το κεντρί του. Δική μου ιδέα. Ο εγγονός μου Γιώργιος. Θεός φυλάξει. Ο σκορπιός στο ζώδιο. Όνομα και πράγμα. Να ζήσεις, παππού μου. Με θέλει η εγγονή μου. Πετάει συνέχεια στα σύννεφα. Ελπίζω να μην προσγειωθεί άσχημα στην πραγματικότητα. Χρόνια πολλά, παππού. Έχω κάτι για σένα. Μόνο για σένα. Ο Αχιλλέας ο εγγονός μου. Της κουλτούρας το παιδί μας. Και ξέρω τι έχει και για μένα. Κάτι χαρούμενο και διασκεδαστικό. Να το κάψουμε σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, πατέρα. Η νύφη μου, το άλλο της όνομα Αρπάχτρα, θα έκοβε το δεξί της χέρι να πάρει ο γιος της, ο Γιώργιος, την εταιρεία μου, να γίνει πρόεδρος. Κύριε Νέστορα, χρόνια σας πολλά. Και κάτι ευχάριστο, ε. Ξέρω τι προσλαμβάνω στην εταιρεία. Κύριε Λομασίνη, χρόνια σας πολλά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σιδερένιος. Αυτός που λείπει βέβαια είναι ο Άλκης. Ναι. Έλα μαμά, είστε μαζεμένοι? Ο Άλκης είναι. Ναι αγάπη μου, εδώ είμαστε όλοι και μας λείπεις. Σε περιμέναμε. Μαμά, το αγγλικό εμπορικό δίκαιο είναι ένα χάος. Και τα meetings για το κατάστημα τελείωτα. Ξέρει ο παππούς από αυτά. Να παίρνεις βιταμίνες, αγάπη μου, και όταν κάνεις break, πάρε τον παππού σου να το ευχηθείς. Τον έχει μονοπολίσει ο Γιώργιος, δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω και τι του λέει. Μα είδες, λείπει ο Άλκης. Καλό δεν είναι αυτό? Βέβαια, πού θα ήταν, εδώ θα ήταν. Αυτός μόνο για να κυνηγάει γυναίκες είναι καλός. Όπου φουστάνει, ο Άλκης μέσα. Μας βολεύει πάρα πολύ αυτό όμως, ε. Δεν έχει μυαλό για άλλα. Αυτό ήρθα να σου πω. Μπαμπά, ο Άλκης θα σε πάρει μόλις τελειώσει το meeting. Πολύ κουράζεται αυτό το παιδί. Ναι, το ξέρω. Κουράζεται πολύ, το ξέρω. Δουλεύει πολύ. Είναι 2 μήνες που έχει πεθάνει στη δουλειά ο καημένος. Ανάσα δεν έχει πάρει. Το ξέρω. Τα ίδια έκανα κι εγώ. Να το χαίρεσαι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Είδες, αϊθαλής ο παππούς. Συγγνώμη, πρέπει να πάω λίγο στην τουαλέτα. Πες μου ότι με θέλεις εδώ και τώρα. Πες μου ότι με θέλεις κολλασμένα. Πες το μου. Θέλω να σου κάνω και εσένα ένα δώρο να μην ζηλεύεις. Ωχ, τρελαίνεις. Περίμενε. Πρώτα θα φύγουν όλοι και ύστερα θα φύγεις και εσύ και όχι, καλά όχι, και μετά. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Σου έχω κάτι καλύτερο. Καλύτερο, ότι κάτι πονηρό. Ναι, πολύ πονηρό. Δες. Τι είναι αυτό, κράτησε σπα. Καλύτερο. Καλύτερο ακόμα. Α! Έχεις κλείσει σε πονηρό ξενοδοχείο το δωμάτιο του 4 και θα είμαι εγώ αυτοκράτορας και εσύ παλακίδα μου. Έλα, διάβασε. Διάβασε. Τι βίτσιο είναι αυτό, καινούριο. Θετικό λέει. Ωραία, καλό είναι να είναι κάτι θετικό, ε. Τι είναι, μωρό μου. Έχω κάνει τις ορμόνες μου να τα παίξω.
Είμαι έγκυος. Τι είσαι? Θα κάνουμε παιδάκι. Εμείς οι δύο? Όχι, όλο το γραφείο μαζί. Φυσικά εμείς οι δύο. Α. Α, μάλιστα. Πάρε αυτή την κάρτα. Είναι prepaid, την έχω φορτώσει καλά. Και πήγαινε κανόνισε το. Δεν είναι να μένουν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνω, λέει? Τι με κοιτάς? Καλά, φαντάστηκες ποτέ ότι εσύ και εγώ θα... Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, 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 όχι. Έλα, μην ανησυχείς, μην στεναχωριέσαι. Η κάρτα έχει αρκετά χρήματα. Ό,τι σου περισσέψει μπορείς να το πάρεις κανένα φουστανάκι, κανένα παπουτσάκι. Καλά, πόσο γάιδερος μπορεί να είσαι? Πόσο τομάρι, φλόρο, σκιούπιντουρ, λαντουρτζή. Ελπίζω αυτά τα τελευταία να είναι θετικά για το άτομο μου, γιατί αλλιώς θα θυμώσω. Δεν προλαβαίνει, θύμωσα πρώτη. Και δεν θέλει να με δει θυμωμένη. Ω, γιατί, τι θα μου κάνει? Θα σε κάνω και ρεζίλι και τόπι στο ξύλο. Το καλό που σου θέλω είναι να φύγει αυτή τη στιγμή από εδώ μέσα και να μην ξαναπατήσει το πόδι στην εταιρεία. Σιγά να μην ξαναπατήσω. Και εσύ, κοίτα να μάθει να γράφει. Ή μάλλον το ξανασκέφτηκα. Έλα, έλα. Δεν θα ξαναγράψει ποτέ. Μελίνα μου, κορούλα μου. Κορούλα μου, ρε, νύχτα φεύγει για τη δουλειά, νύχτα γυρίζει. Καλά είσαι, αγάπη μου? Άσε με, ρε, παπά. Μισό, ρε, παιδιά. Μην σπρώξεις τα σκοτώ. Όχι, όχι, όχι. Τι είχε? Έφυγε κάτι και σε πείραξε? Έφαγα ένα χαστούκι, μου γύρισε τάντερα. Μα γιατί δεν με ειδοποίησε? Ποιο σε πείραξε να το κάνω μαύρο στο ξύλο? Μην ανησυχεί, μπαμπάκα μου. Μια χαρά το χειρίστηκα και μόνο μου. Απλά κάποιοι τύποι δεν παίζονται, ειλικρινά δεν παίζονται. Τι έγινε, θα μου πει? Αργότερα, πήγαινε στου φίλου σου. Α του αυτού, έχουν πιει τόσε μπύρε και να μην πάω, δεν θα καταλάβω τίποτα. Έλα, ρε, μπαμπά, φύγε, πρέπει να κάνουμε το. Καλά, φεύγω. Βγάλε ό,τι σε πείραξε. Εύκολο το έχεις. Για να βγάλω αυτό που με πείραξε πρέπει να περάσει κανένας χρόνος. Παλιοθήλικο. Δεν θα σε πιάσω εγώ στα χέρια μου. Θα σε πιάσω στα χέρια μου. Τι θες? Δεν γεννήθηκε άνθρωπος που θα κοροϊδέψει το Γεώργιο Λομασίνη. Ουδής! Δεν πας στο διάολο, Γεώργιο Λομασίνη. Διόλου απίθανο να είναι πλαστό το χαρτί για να με εκβιάζει για τα λεφτά. Και ακόμη παραπέρα. Ή μπορεί να το προκάλεσες εσύ όλο αυτό για να με βάλεις στο χέρι. Ρε, ούτε στο μπαλκόνι μου δεν θα σέβαζα να μου διώχνεις τα περιστέρια. Ναι, σας ξέρω καλά εγώ εσάς. Εμάς? Εσάς που θέλετε να μας τυλίξετε. Και ποιος ο καλύτερος τρόπος? Ένα παιδί. Ένα. Αχ, έμεινα έγκυος. Και αμέσως περνάμε στην επόμενη πίστα. Τι να σου πω, ρε. Είσαι χειρότερος και από τον τελευταίο. Από τον τελευταίο. Λυπάμαι. Λυπάμαι που σε άφησα να με κοροϊδέψεις. Και ποιος μου λέει ότι δεν θα το κρατήσεις για να έχεις να λαβαίνεις από μένα μια ζωή? Θα κρατήσω εγώ το παιδί για να σε εκβιάζω. Δεν σε έχω ανάγκη, ρε. Δεν σε έχω ανάγκη. Είσαι επικίνδυνος για πατέρας. Εσύ είσαι επικίνδυνη. Μου έσπασες το δάχτυλο. Το κεφάλι έπρεπε να σου σπάσω. Ένας κακομοίρης είσαι και μην τολμήσεις να με ξαναπάρεις τηλέφωνο, γιατί θα έρθω στην εταιρεία και θα σου την κάψω, μ' ακούς? Να μου στείλεις μήνυμα τι θα κάνεις με το παιδί μας. Ό,τι θέλω, ρε, θα κάνω με το παιδί μου. Άμα θέλω θα το κρατήσω, άμα θέλω θα το βάλω στα κάρβουνα και θα το ψήσω. Εντάξει? Να κρατήσεις το παιδί. Ποιο παιδί? Μπαμπά, μην πεις τίποτα. Κιχ. Παιδί! Όχι, μαμά, όχι τώρα, σε παρακαλώ. Πονάω. Είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι δάχτυλος του ξαδέρφου σου για να σε βγάλει από τη μέση και να γίνει αυτός ο διευθυντής της εταιρείας. Μαμά, σε παρακαλώ, πονάω. Ο άθλιος, τώρα μάλι, δεν ξέρει με ποιον έχει μπλέξει. Με το Μάκη το Ατσάρι, το πρωταθλητή στο μπόξ. Θα τον κάνω κομμάτια. Θα βάλω να τον τσιμεντώσουν και θα τον φουντάρω στο φάλιρο. Θα βάλω τα παιδιά να τον κόψουν κομμάτια. Τίποτα δεν θα κάνεις. Θα τον αγνοήσουμε.
Εμείς θα τον αγνοήσουμε. Αυτό. Εντελώς όμως. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Κανείς τους δεν υπάρχει. Και με το... Τι θα γίνει.